Θα ρωτήσω τώρα την Ελένη Τσαλιγοπούλου για την Νάουσα, για τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα των παιδικών χρόνων. Ξέρεις το έθιμο του καρτσούνου. Μάλλον δεν ξέρετε καν τι είναι ο καρτσούνος, έτσι. Όχι. Είναι οι μεγάλες φωτιές, τα κούτσουρα. Μα. Τα οποία πρέπει να είναι κλεμμένα. Αλλιώς. Δεν, όχι, αλλιώς δεν έχει νόημα. Και γίνεται φλιάτσκο. Τι κυνήγι. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε φάει μέσα στη βροχή και μέσα στο χιόνι για να κλέβουμε και μάλιστα έπρεπε να φτάσει σε μια ηλικία για να σε πάρουν μαζί σου. Δεν σε παίρνανε. Γιατί ήμουν μικρή και έκλαιγα. Ξύπναγα εγώ από τις 5 και παρακαλούσα τον αδερφό μου να με πάρει μαζί του για να πάω να κλέψουμε καρτσούν. Πηδούσατε μάντρες αλωνών και να πάρετε. Και τώρα στην Άουσα, μωρό μου, είναι δίπλα όλα αυτά. Ναι. Στο βουνό είναι δίπλα. Κάνεις ένα βήμα και είσαι στο βουνό. Ακριβώς. Και αυτά για να τα κάψεις πού, ας πούμε, στο λοιπόν, τζάκι. Όχι! Στο δρόμο. Στο δρόμο. Δηλαδή κάθε δρόμο είχαν, πώς το λένε, σταυροδρόμοι. Στο σταυροδρόμι, ας πούμε. Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός που αφορούσε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή τα παιδιά που θα ανάψουν, που θα παίξουν γύρω από τη φωτιά, οι γονείς που θα βγουν και θα ψήσουν το λουκάνικο, το κρέας. Και αυτό πότε στη μέση του χρόνου γίνεται, ας πούμε. Όλες τις γιορτές. Δηλαδή ξεκινάει παραμονές Χριστουγέννων ή λίγο πιο πριν και τελειώνει με τα Αγιανιών. Το Αγιανιό, ναι. Α, που πηδάτε με τα φωτιές του. Αλλά όχι, δεν είναι αυτό το Αγιανιό. Δεν πηδούσαμε τις φωτιές. Η αλήθεια είναι ότι δεν τις πηδούσαμε. Δεν ήταν αυτό. Νομίζω ότι αυτό που ήταν ότι μαζευόταν όλοι και μας αφήνανε συνεχώς έξω γιατί έκανε ψοφόκριο. Και σταματούσαν οι γιαγιάδες να φωνάνε Ελενίτσα! Θα κρυώσεις! Μπαίναμε μέσα μαυνά. Παγωμένα, ας πούμε. Είναι και της Νάουσας η υγρασία κυρίως. Είναι Βόρεια Ελλάδα, αλλά είναι και η υγρασία αυτή που τρυπάει το κόκαλο όπως και να ντυθείς. Βέβαια. Αλίμονο. Κάτι και τότε χιόνιζε. Και θυμάμαι δηλαδή ότι κάναμε προσπάθεια να κρατήσουμε τον καρτσούνο ανοιχτό. Και βέβαια παίζαμε και ξύλο για ποιος έχει τον καλύτερο καρτσούνο. Γιατί πόσοι γινότανε, ας πούμε, στη γειτονιά. Σε όλη την Νάουσα. Σε όλη την Νάουσα. Όσα τα καζάνια της Νάουσας, τόσοι και οι καρτσούνοι. Πήρε ποτέ καμιά φωτιά εκεί να τρέχει πυροσβεστική. Ήταν ελεγχόμενο. Δεν έχει πάρει ποτέ φωτιά στην Νάουσα, σοβαρή φωτιά. Με τόσο πλατάνη, πού να πάρει φωτιά. Έτσι πως το περιγράφεις, μου θυμίζει η οικογένεια δηλαδή που μου λες με τους 5 Μιλτιάδηδες, με τα εγγόνια, τα τέτοια. Είναι σαν το Φάνηκε Αλέξανδρος του Μπέρκμαν, το θυμάσαι την ταινία, που είναι αυτά τα σπίτια πια, που είναι όλοι και κάνουν γιορτή αγαπημένοι και φασαρία και παρεξηγήσεις υπήρχαν. Ακριβώς. Μούτρα, να μην μιλάνε, ας πούμε. Βέβαια. Όλα αυτά τα μούτρα υπήρχαν γενικότερα, αλλά ευτυχώς ήταν καλοί άνθρωποι. Ναι, μωρέ, εντάξει. Καλοί άνθρωποι. Όταν... Δεν είχαν σοβαρούς λόγους δηλαδή για να έρθουν σε διαμάχη σοβαρή. Και αυτό το πολύ συναρπαστικό που έχουν οι πόντοι είναι ο αυτοσαρκασμός. Αυτό, το χιούμορ. Νομίζω δεν το έχει καμιά άλλη φυλή. Παρόλα που οι Έλληνες αυτοσαρκάζονται, όσο αυτοσαρκάζονται οι πόντοι, πώς κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Ναι. Λένε ποντιακά ανέκδοτα. Ναι, εννοείται. Μόνο ποντιακά. Έχω απέναντι από τη μητέρα μου στο σπίτι, γιατί η μητέρα μου ζει ακόμη στην Άουσα και πηγαίνω πολύ συχνά εκεί. Υπάρχει μια γειτόνισσα η οποία μιλάει πάρα πολύ άδρα όλα αυτά τα ποντιακά, στο οποίο εγώ θέλω, ανοίγω το παράθυρο, τη βγάζω τη μάνα με επίτηδες έξω για να πιάσουν κουβέντα και για να κατουρηθώ στο γέλιο, δηλαδή τόσο βρήσιμο μεταξύ τους. Ναι. Ποντιακά εσύ μιλάς, ας πούμε. Όχι. Αλλά απλώς τα καταλαβαίνεις όλα, ας πούμε. Δεν μιλάς. Όχι, δεν μιλάω. Ούτε τα μιμήσαι, ας πούμε. Όχι, άσε με τώρα, νιώθω έσχος. Ουι Παναγία. Ουι Παναγία. Και εγώ δεν είμαι πόντιος, αλλά τα μάθα κοντά στον Ιεροκλή και με τη γιαγιά που λέγαμε για να γράψουμε γιαγιά. Ο Ιεροκλής η ίδια η γιαγιά μου, ξέρεις, είναι. Όταν έβαζε το τσεμπέρι, και τα γυαλιά. Έβλεπα την κυρία Λένη, εγώ. Δεν έμοιαζε μονάχα τη γιαγιά σου, έμοιαζε και τη γιαγιά του, έμοιαζε και τη γιαγιά Λονών. Και αυτή ήταν η επιτυχία του. Το ότι θύμιζε όλες τις γιαγιάδες. Ναι. Ήταν εκπληκτικό σου. Απίστευτο. Δεν το πίστευε όταν είδα. Γιατί και είδα στο πρόσωπο του Ιεροκλή τη γιαγιά μου. Έπαθα ζημιά. Το ξέρεις ότι την πρώτη χρονιά που έκανε την γιαγιά, έκανε μια γιαγιά. Σιγά σιγά χαλάρωσε και δεν έκανε καμιά γιαγιά. Έβαζε το τσεμπέρι και τα γυαλιά και μιλούσε σαν Ιεροκλής με τη δική του φωνή. Και το τρώγες. Ότι θυμάμαι. Είναι γιαγιά. Το θυμάμαι. Αυτό είναι η πλήρης αφαίρεση, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, παίζω ένα παιχνίδι. Τραγούδισα κιόλα. Στο μαγαζί του Ιεροκλή. Α, στη Θεσσαλονίκη. Τότε, το 80. Στο Ανταυτού. Το Ανταυτού. Ναι. Με τον Τερζόπουλο ήταν τότε μαζί, νομίζω. Μπράβο, ναι, ήταν και ο Τερζόπουλος εκεί. Καλά, εγώ σε είχα γνωρίσει επί αγάμων. Ναι. Αλλά σε έχω προλάβει στην όμορφη νύχτα. Όχι, αποκλείεται.
Μήπως ξαναπήγες αργότερα. Δεν μπορεί όμως για τίποτα. Πήγαμε να πιούμε και να ακούσουμε. Ίσως αυτό να έγινε. Αυτό θα έγινε. Ναι. Εγώ δεν άφηνα. Αν πήγαινα σε οποιοδήποτε μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Είδα και κάτι προγράμματα στην ΕΡΤ3, κάτι εορταστικά που είχαμε κάνει και παίζαμε μαζί, κάτι τέτοια. Μπράβο. Παίζω ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Των 10 λέξεων. Δηλαδή, εγώ θα λέω μία λέξη, ό,τι μου κατεβαίνει, και εσύ θα θυμάσαι μια προσωπική σου ιστορία γύρω από αυτή τη λέξη που ακούς. Α, τώρα. Η πρώτη λέξη είναι ημικρανία. Ημικρανία. Ευτυχώς είμαι τυχερός άνθρωπος και δεν έχω πονοκεφάλους, ναι. Δηλαδή, πρίζεται η κοιλιά μου, έχω άλλα πράγματα, θα θέλω να σκοτώσω κανένα. Ημικρανίες όμως δεν έχω. Δεν έχεις. Τι πόνους έχεις. Ενταρικά, ρε παιδάκι μου, άγχη. Τώρα που σωματοποιούν όλα. Όλες οι γυναίκες εκεί αμέσως όταν κάνετε ψυχοσωματικό στο έντερο το κάνετε. Ακριβώς. Δεύτερη λέξη είναι τέλος. Και αρχή, κάθε τέλος και αρχή. Καθόλου δεν με ενοχλεί. Λέξη τέλος. Θυμάσαι κάποια ιστορία που να έβγαλες αυτό το φιλοσοφικό συμπέρασμα που υιοθέτησες. Σε πολλές, αλλά τώρα είναι πολύ προσωπικές. Ναι. Κάθε φορά που υπήρχε ένα τέλος, υπήρχε μια συγκλονιστική αρχή. Και το είδες έτσι. Ναι. Εντάξει, άρα το τέλος δεν φοβάμαι, γιατί είναι και αυτό καλό. Και αυτό έχει το καλό του πράγμα. Επόμενη λέξη. Μαϊμού. Μαϊμού. Θεσσαλονίκη. από αυτά τα περίεργα τσίρκο που ερχόταν και έχω πάει και ενώ ας πούμε στην Άουσα είχα δει άβγαλτο κοριτσάκι, υπάρχει το κόριτσο, ας πούμε, είχα δει μόνο γατούλες και τα όλα τα κατσικάκια, γρουνάκια, δεν ξέρω εγώ τι. Ξαφνικά βλέπω μπροστά μου ένα μαϊμουδάκι και παθαίνω την πλάκα της ζωής μου, θέλω να το πάρω σπίτι. Που είναι σαν ανθρωπάκι μικρό, ναι. Θέλω να το πάρω σπίτι, τρελάθηκα. Την είχε τι, τσιγκανός. Αυτό. Όχι, στο τσίρκο μέσα σου, ήταν. Στο τσίρκο. Ήταν γνωστή η μαϊμού, δηλαδή. Τώρα, αλλά πετάγομαι εγώ και ας πω κάτι άλλο, γιατί μου είχε πει ένα πάρα πολύ αστείο Ζουγανέλης. Είχε δει έναν γύφτο που ήταν μια αρκούδα. Και ο Ζουγανέλης με αυτούς το καταλαβαίνεις ότι αδελφό τον έχουν και τον βλέπει τον επόμενο χρόνο. Και εγώ τι κάνω, του λέει, του λέω ο Ζουγανέλης, τι έγινε, πού είναι η αρκούδα. Μα την πήραν οι οικολόγοι. Έλα, ρε. Πάρα πολύ αστείο μου έχει φανεί. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη θύμα. Αχ, νομίζω ότι οι άντρες είναι λίγο θύματα αυτής της εποχής. Αυτό μου έρχεται. Γιατί? Λυπάμαι τους άντρες. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι κάπως κάτι έγινε με τις γυναίκες όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ούτε και οι ίδιες. Ναι ρε παιδί μου. Είναι πολύ στενόχωρο, εγώ λυπάμαι πολύ. Γιατί ούτε και οι γυναίκες είναι έτοιμες να το υπερασπιστούν αυτό σοβαρά και να το διαχειριστούν, κάνουν διάφορες βλακίες. Και οι άντρες έχουν τρομοκρατηθεί τόσο πολύ και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι θύματα. Θα σου πω κάτι, άμα συγκριθείς εσύ ας πούμε με τη μαμά σου που ήταν η γυναίκα του μπαμπά σου και μετά δεις τη δική σου πορεία και τη σχέση σου, αντιλαμβάνεσαι όντως αυτό που λες. Ναι. Και εγώ είμαι πάντα, γενικότερα δεν είμαι, δηλαδή δεν λέω, δεν θα πω ως γυναίκα ότι φταίνε οι άντρες και τα λοιπά. Η δική μου γενιά δεν το είδε αυτό. Αλλά τώρα ας μιλήσουμε με μια ισορροπία, όχι να λέμε τώρα να βγάλουμε και εσύ και ο γρίλο σου, έτσι. Ναι. Αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια. Ειλικρινά στεναχωριέμαι για τους άντρες, γιατί χωρίς να το θέλουμε, τους κάνουμε θύματα. Η επόμενη λέξη είναι θαύμα. Η οικογένεια, ο μπαμπάς μου ήταν εκτός από ταβερνιάρη, ήταν ψάλτης, δεινός, αριστερός ψάλτης. Από εκεί το πήρες. Ναι. Και η γιαγιά με πήγαινε κάθε Τετάρτη σε παρακλήσεις και είχα αρχίσει, είχε καταλάβει ότι είμαι ψωνάρα με το τραγούδι, ας πούμε, οπότε πάντα ήμουν από κοντά της γιαγιάς, φωνάρα η γιαγιά εντωμεταξύ. Και παρόλα αυτά όμως εγώ με τη θρησκεία δεν τα είχα έτσι, αντιδρούσα, γιατί αντιδρούσε και ο μπαμπάς μου, έλεγε τους παπάδες τους έτσι, δεν τους γούσταρε αυτούς, ήταν εκεί πιο πολύ για τη βυζαντινή μουσική και πάντα έλεγε αχ, έκανε νταν, 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 άρα να είχαμε όργανα, γιατί δεν έχουμε όργανα στην εκκλησία. Mm. Τέλος πάντων, μπήκα σε μια φάση, μπερδεύτηκα πάνω στην εφηβεία, σε κάτι θυμάμαι τώρα, εξετάσεις και τα λοιπά, μπερδεύτηκα μικρό κορίτσι και άβγαλτο, με το αν είναι σωστό η θρησκεία και αν υπάρχει και αν ξέρω εγώ τι, με μια γιαγιά θεούσα, θυμάμαι μεσημέρι, σε μια καταπληκτική αυλή που υπάρχει ακόμη στο σπίτι, έπεσα να κοιμηθώ και είδα ένα όνειρο.
Εγώ το εξέλαβα ως... Συγγνώμη λίγο, πριν συνεχίσει, όταν λες μπερδεύτηκες, τι μαλώνατε, διαφωνούσατε, εννοείς, η γιαγιά μιλούσε. Δεν ήξερα εγώ μέσα μου, ήμουν κορίτσι, δεν ήξερα τι γνώμη να πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, τα πρώτα φλερτ και τα πρώτα... Θα φύγω εγώ από το σπίτι. Ναι, κατάλαβα. η μισή επαναστάτρια και η μισή... Συντηρητική κότα, ας πούμε. Και είναι μεσημεράκι. Πέφτω για ύπνο και βλέπω ένα όνειρο που όμως... Εγώ το είδα ότι ήταν όραμα, ας πούμε. Το είδα ως θαύμα. Είδα ότι ανοίγαν οι ουρανοί. Ξέρω εγώ, όπως ο θερινός κινηματογράφος που κάνει θόρυβο. Αυτό όλο το πράγμα. Και ήταν η Παναγία, ας πούμε, ένα τέτοιο. Ας πούμε, έβλεπα την Παναγία, τα ρούχα να ανεμίζουν και έπαθα ζημιά. Σαν μεταστροφή θρησκευτική. Έπαθα ζημιά, όχι, αρρώστησα δηλαδή. Φοβήθηκες. Ναι. Και μετά, ενώ στην αρχή είπα, οι γιαγιά έλεγαν, αχ, θαύμα το κορίτσι μου, θαύμα το κορίτσι μου. Στο τέλος φέραν και εξορκιστή για να με εξορκίσουν. Γιατί, τι άρχισες να κάνεις δηλαδή μετά από αυτό. Παιδάκι μου, έπαθα μια ελαφρά, ας πούμε, επιληψία εφηβική. Τι ωραίο που είναι αυτό που πέρασε, ας πούμε, έφυγε. Αλλά μέχρι να το βρούμε, μέχρι και εξορκισμό μου κάνανε. Όχι, επειδή έπεσα, έπεσα. Ιστερική κρίστα ήταν αυτό. Τρελάθηκα, ρε παιδί μου, ξαφνικά τώρα θα. Κάπως ήταν. Στην υγεία σου. Στην υγεία σου. Η επόμενη λέξη, Ελενίτσα μου, είναι τραύμα. Ναι. Πολλά. Για πες, ένα έτσι, το πιο δυνατό. Νομίζω το θέμα της μητρότητας σε σχέση με την αγάπη μου στη μουσική. Δηλαδή, η αγάπη για το παιδί, η αγάπη για τη μουσική. Αυτό έφερε τραύματα. Έφερε τραύματα. Η πολιτούργησες ως μητέρα ή ως τραγουδίστρια? Ως μητέρα. Ήσουν και μικρή, μωρέ. Πολύ μωρό. Ήσουν και μωρό. Μικρή, δεν έχει να κάνει με αυτό. Εντάξει, μην δίνεις άφεση τώρα, ας πούμε. Ναι. Περίμενε, είχες παράπονα από το γιο σου αργότερα? Όχι, ίσα-ίσα. Αλλά ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Απλά ήμουν πολύ μικρή, ήταν πολύ... 19 χρονών μητέρα, ήταν σαν να ήμουν αδερφή. Δεν είχα το ρόλο δηλαδή της μάνας απέναντι στο παιδί. Είχα το ρόλο. Και σωστά, θες να πεις. Δεν τα έκανα καλά, παιδί μου. Ήμουν σαν να ήμουν η αδερφή του. Ξέρεις. Απόλυτη κατανόηση. Καβάλισα από πάνω κανονικά. Και εγώ πήγα να χάσω την μπάλα έτσι με την κόρη μου, επειδή την έκανα και εγώ μικρός. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή το κατάλαβα και το ακολούθησα το ρόλο του μπαμπά. Ναι. Αυτό έφερε μικρά-μικρά τραύματα, τα οποία ευτυχώς μεγαλώνουμε. Ευτυχώς, Παναγία μου, μεγαλώνουμε. Πάντως, πέρα από αυτά τα τραύματα, τα ψυχικού τύπου, εννοούσα αν έχεις χτυπήσει να έχεις πάει κανένα νοσοκομείο. Κάταγμα στη σπονδυλική στήλη. Αυτά πες μας, παιδάκι, ναι, μου. Παιδάκι πώς. Μου. Εγώ τώρα μιλάω και με την άλλη, με τη δεύτερη έννοια των λέξεων. Τόσο κοινική πια δεν είναι. Κάταγμα σπονδυλική στήλη. Πώς δεν έμεινε? 10 μέρες αυτοκίνητο, μάγκας εγώ. Τίποτα, με τίποτα δεν ήμουν. Έπεσα, έκανα κάθεγμα στη μοντελική στήλη. Έμεινα 3,5 μήνες στο κρεβάτι και με μία ζώνη, ξέρω εγώ, κτλ. Σε ποιο σπόνδυλο? Πέμπτο, κάτι τέτοιο νομίζω. Καλά που δεν ήταν πιο πάνω, γιατί θα είχε ζημιά. Τράκαρες με τα μάξι, δηλαδή. Ναι, ναι, έπεσα σε ένα δέντρο, δεν τα μέτρακαρε. Κανείς μόνη μου. Στούκαρε. Η επόμενη λέξη είναι λιώμα. Ωραίο που είναι. Πόσο καιρό έχεις να πιείς, να γίνεις λιώμα? Τώρα πια μεγάλωσα, νομίζω ότι δεν γίνομαι πια λιώμα, αλλά έγινε τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, που αισθανόμουν ότι άλλαζα, ρε παιδάκι μου, άλλαζα, ότι όταν έπινα γινόμουν άλλος άνθρωπος, αυτός που θα ήθελα να είμαι. Mm. Λίγο πιο ευχάριστη, λίγο πιο γυναίκα. Λίγο πιο χαλάρωνες και χαλάρωνα. Ξαφνικά άρχισες να εκδηλώνεσαι προς τα εκεί που σ' αρέσει. Ήμουν πιο όμορφη όταν έπινα. Ενώ πριν ήμουν έτσι... πιο σοβαρή και... με βογκητά, μακριά, έλα εσύ, φύγε εσύ. Φοβήθηκες ποτέ το αλκοόλ? Το αλκοόλ είναι μάστιγα, μωρό μου, είναι μάστιγα. Εσύ να το φοβηθείς, να πεις μαλάκα, το έχω παρακάνει. Ευτυχώς είμαι κοινωνική υπότιση. Ευτυχώς. Mm. Θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να είμαι ένας αλκοολικός επιπλέον, ας πούμε, στην όλη αυτή η ιστορία. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει μόνο να χαλαρώσω, να με χαρώ. Παρέα. Με παρέα. Μόνη μου δεν θα πιω, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, να ξέρεις, για να ανησυχεί κάποιος, και αυτό να το πω και σε όλο τον κόσμο. Αν κάποιος πίνει, και ας πίνει πολύ, αν το κάνει μαζί με κόσμο, δεν είναι ανησυχητικό. Αν αρχίζεις μόνος σου και πίνεις, εκεί καλό είναι να το αρχίζεις να το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Ναι. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη πίκρα. Πίκρα.
Ναι, βέβαια. Θυμάμαι τις πρώτες φορές που δεν γράφανε καλά λόγια για μένα. Πω, πω, τι πίκρα. Τι σου είχα γράψει άσχημο εσένα? Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι. Γιατί δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι τα είχα γράψει και τίποτα φοβερό. Εσύ θα το πήρες επειδή δεν θα ήταν τέλειο. Μπορεί, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Έχουν κανένα λόγο σε να γράψουν ένα λίγο. Δεν ήταν, κοίταξε, δεν έχουν πει ποτέ ότι δεν είμαι, ας πούμε, καλή, δεν είπα, ότι δεν ήμουν καλή τραγουδίστρια, τέλος πάντων. Αλλά αν και λένε ότι είμαι φάλτσι, ότι είμαι, ξέρω εγώ, το όλο αυτό. Με διάφορα θα πούνε ό,τι θέλουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλίμονο. Και να σου πω κάτι, δεν θέλω να αρέσω και σε όλους. Καλά, εννοείται. Σε κάποιους θέλω να αρέσω. Και να σου πω και κάτι, αυτή τη δουλειά. Γιατί και εμένα με έχουν ρωτήσει πού απευθύνεται, δεν απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Όχι. Απευθύνεται σε αυτούς που αρέσει τελικά. Κάθε φορά μπορεί να είναι διαφορετική αυτή που αρέσει, για αυτούς έγινε. Δεν γίνεται για όλους. Σε αυτούς που δεν άρεσε, μην ασχοληθούν και δεν θα ασχοληθώ κι εγώ. Αλλά κάθε τι που κάνουμε. Είναι... Χαίρομαι που λέμε ότι τελικά το καλό πράγμα, είτε αυτό είναι τραγούδι, είτε είναι άλλη τέχνη, θέατρο, είναι αφορά. Ένα μικρό κομμάτι, το 20% βέβαια. Και όχι το 80%. Σε αυτούς που επικοινωνεί αυτό το πράγμα. Είναι σαν να βγάζεις ένα φάρμακο, δεν είναι για όλο τον κόσμο, είναι για αυτόν που έχει αυτή την αρρώστια. Τέλος. Ναι. Αυτό είναι. Μπορεί το ένα μου έργο να είναι φάρμακο για κάποιον με διαβήτη, το άλλο να είναι για κάταγμα, το άλλο να είναι παυσίπονο, το άλλο να είναι. Θα αλλάζουν τα φάρμακα. Ναι, ρε παιδάκι, απλά πολλά χρόνια έγινε, ξέρεις, αυτό το πράγμα. Ότι όλοι goodies. Κάτσε ρε γαμότο, δηλαδή δεν θες να πας ένα special φαγητό, ας πούμε, έτσι να το γουστάρεις. Ναι, έτσι είναι, ακριβώς. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη λάσπη. Λάσπη. Είμαι λάσπες πραγματικές, αν έχεις παίξει στις λάσπες, αν έχεις πέσει, που λένε όποιος τη νύχτα περπατεί λάσπες και σκαταπατεί, ή και αν υπάρχει και η λάσπη που να έχεις δεχτεί. Εντάξει, τώρα μην λέμε χαζά πράγματα. Ναι. Όχι. Η λάσπη, μπορώ να σου πω. Η λάσπη στην Άουσα, ας πούμε, που βάζαμε κάτι γαλότσες και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε από την πολύ λάσπη μερικέ φορέ. Κάτι χτήματα, με έπιανε βροχή. Ξέρεις τέτοια. Όχι, λάσπη δεν μπορώ να πω. Θα θέλεις να ξαναπας στην Άουσα για ένα μεγάλο διάστημα να μείνεις? Προσπαθώ και το κάνω αυτό, μην νομίζεις. Πηγαίνεις δηλαδή τι, 10 ημέρα? Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω να μείνω. Και σου φτάνει τόσο, δεν. 6 μήνες. Δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να δουλέψεις κιόλα, και εκεί δεν έχεις καμία δουλειά να κάνεις. Ακριβώς. Αλλά πηγαίνεις δηλαδή. Μα είναι η μαμά μου, είναι η φίλη μου, είναι, περνάω καλά, υπάρχουν από τα καζάνια. Εκεί υπάρχουν τα ξοκλήσια, υπάρχουν οι μουσικές, δεν σταματάνε εκεί πέρα. Και υπάρχουν συμμαθητές παλιοί που τους βλέπεις όταν πας εκεί και τα λοιπά. Εσύ, αυτοί σε βλέπουν στην τηλεόραση και δεν έχουν περιέργεια για το πώς έγινες. Εσύ, αυτούς που έχεις να τους δεις χρόνια, έχεις τρομάξει με παλιό συμμαθητή? Όχι, γιατί τους βλέπω πια πολύ συχνά. Α, τους βλέπεις. Ναι, ναι. Βλέπω δηλαδή την εξέλιξή τους μέσα στα χρόνια. Η επόμενη λέξη είναι βρέχει. Βρέχει στην Εθνική Οδό. Πολύ ταξίδι. Πολύ ταξίδι στην Εθνική. Έχεις ιστορία με βροχή από εκεί? Βροχή που και τόση βροχή, δηλαδή που λες θα σταματήσει το αυτοκίνητο και θα πρέπει στις 7 παρατέταρτο να είμαστε εκεί για να κάνουμε soundcheck. Δεν υπάρχει τίποτε, δεν ξέρεις πού να σταθείς και πού να πας, αρχίζει και μπαίνει κόσμος και εσύ είσαι ακόμα στο αυτοκίνητο μέσα στη βροχή. Και πώς αλλάζει το χρώμα της Εθνικής Οδού από τη Λάρισα και πάνω? Δηλαδή αυτό που ανακάλυψε ο Θόδωρος ο Αγγελόπουλος. Θα σου πω τι εννοώ. Όχι, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος που ανακάλυψε στη φωτογραφία του αυτό εδώ το πράγμα και έβγαλε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, που είναι πραγματικά Βόρειος Ελλάδα. Δεν έχει σχέση με την υπόλοιπη, με το κλίμα της Αττικής καθόλου. Τόσο η υγρή ατμόσφαιρα με την ομίχλη, ναι, και όλο αυτό είναι... Με τον κάμπο δηλαδή πια ανεβαίνοντας. Βέβαια, είναι σπουδαίο. Η τελευταία λέξη μου, η δέκατη, είναι η λέξη Παρίσι. Πήγα δύο-τρεις φορές. Υπέροχη, υπέροχη πόλη. Πολάρα, όχι πόλη. Πολάρα. Πολάρα. Τι ωραίο να είναι Πολάρα. Ναι. Καταπληκτική πόλη. Και αυτό που θυμάμαι ότι μετά δεν, τα πόδια μου δεν μπορώ να σταθώ από την κούραση, γιατί προσπαθώ να περπατήσω όσο το δυνατόν περισσότερο. Όλο αυτό που δεν το έχουμε εμείς, ότι κρατηθήκαν πράγματα, μνημεία, χρώματα από άλλες εποχές και εμείς δεν έχουμε τίποτα από αυτό, ελάχιστα πράγματα. Ευτυχώς έχουμε τον ήλιο, ευτυχώς έχουμε αυτό το ωραίο κλίμα, τα νησιά.
Χορεύει, παίζει, τραγουδάει, παρουσιάζει. Πολυεργαλείο η γυναίκα που τα κάνει όλα, έρχεται σε λίγο. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου.